Με στόχο να κερδίσουμε το Πάσχα, πρόκειται να ληφθούν οι επόμενες αποφάσεις για την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Με νύχια και με δόντια προσπαθεί το Υπουργείο Υγείας να κερδίσει όσο περισσότερο χρόνο προκειμένου να εξασφαλίσει την επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης, σύμφωνα με πληροφορίες, το πράσινο φως για τις μεγάλες χαλαρώσεις αναμένεται να δοθεί λίγο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, με τον αριθμό των πιστών στις εκκλησίες να μπαίνει στο μικροσκόπιο και να αυξάνεται κατά τις Άγιες ημέρες. Η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου τη δεδομένη στιγμή οδηγεί το αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο σε συντηρητικές αποφάσεις και ο στόχος είναι μικρά και πολύ προσεκτικά βήματα. Πέρα από το άνοιγμα των γυμνασίων Παγκύπρια και των δημοτικών στην επαρχία Λεμεσού, στο πλάνο δράσης περιλαμβάνεται η αύξηση των μαθητών στα φροντιστήρια καθώς και των αθλούμενων στα γυμναστήρια. Να επιτραπεί και σε περισσότερον κόσμο να πηγαίνει στα γυμναστήρια, αλλά και σε άτομα τα οποία χρειάζονται για θεραπευτικούς λόγους να χρησιμοποιούν είτε πισίνες είτε να κάνουν γυμναστική. Πολλής λόγος γίνεται και για τα μηνύματα στο 89-98, με τους ειδικούς να εισηγούνται αύξησή τους σε 3 μόνο για τα Σαββατοκύριακα, χωρίς όμως αυτό να κερδίζει έδαφος. Η κατάργηση των SMS είναι για την ώρα κάτι που δεν προκρίνεται εξ όσων όλα δείχνουν. Θα εξεταστεί η εισήγηση. Στο τραπέζι των ειδικών έπεσε για το θέμα λειτουργίας των εσωτερικών χώρων εστίασης. Ωστόσο, μια τέτοια απόφαση μπαίνει προς το παρόν στον πάγο. Οι αυριανές αποφάσεις πρόκειται να έχουν ισχύ μέχρι και τις 14 Απριλίου, οπότε και θα επανεξεταστούν τα νέα δεδομένα. Λίγες ώρες πριν οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων βρεθούν και πάλι στις τάξεις τους, το Υπουργείο Υγείας συνεχίζει με κινητές μονάδες την ρινική δειγματοληψία σε σχολεία. Δειγματοληψία που λαμβάνεται από χαμηλότερο σημείο στη μύτη, πράγμα που σημαίνει και λιγότερη ενόχληση.